Στο μέρος του ΔΣ χαιρετίζω την ετήσια Γενική μας Συνέλευση, τέταρτη για εφέτος του νέου ΔΣ της ΑΕΠΣΜΕΣ Ινέας. Οι τρέχουσες εξελίξεις οδήγησαν στην επίσπευση της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Νομού Μεσσηνίας. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Καλλικράτη στην πυροσβεστική, δηλαδή την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος, τέθηκαν επιτάπητος. Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν την ετήσια προγραμματισμένη γενική του συνέλευση νωρίτερα από τον χρόνο το προγραμματισμένο, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και πρέπει να τα προλάβουμε. Αυτά είναι η αναδιάρθρωση του πυροσβεστικού σώματος και για τον νομό μας εδώ θέλουμε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον νομό με κάποιες κλιμάκια να γίνουν υπηρεσίες και να τέλος πάντων να καλύψουμε κάποιες θέσεις πυροσβεστών, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για τον νομό μας. Να ανοίξουμε και το εθελοντικό κλιμάκιο να το κάνουμε σταθμό στην Μάνη και όλα αυτά μαζί με την εισοδηματική πολιτική η οποία έρχεται και η οποία πολλά δεινά θα φέρει στους εργαζόμενους. Εμείς οι πυροσβέστες το έχουμε πληρώσει αυτό την εισοδηματική πολιτική από χρόνια πολλά με την απλήρωτη υπερεργασία μας, με τα ρεπό τα οποία ακόμα μας τα χρωστάνε. Αυτά ήταν η πλήρωτη υπερεργασία. Δεν τα φάγαμε μαζί όπως κάποιοι είπανε. Εμείς ίσα ίσα βάλαμε πλάτη τόσα χρόνια. Λοιπόν, τώρα για να μην, επειδή δεν μπορούμε να αντέχουμε άλλες περικοπές πια, πρέπει να τα κουβεντιάσουμε εδώ με τους συναδέλφους και να μπορέσουμε να τα πούμε αυτά στην φυσική μας και στη φυσική μας ηγεσία και μετά στην πολιτική μας ηγεσία για να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι πυροσβέστες του νομού υπογράμμισαν για μία ακόμη φορά πως δεν αντέχουν άλλες περικοπές, με την συζήτηση να επικεντρώνεται και σε ό,τι έχει να κάνει με την εισοδηματική πολιτική. Ζητούσαμε θέματα που αφορούν κυρίως θεσμικού πλαισίου, όπως αναδιάρθρωση Καλλικράτη πυροσβεστική, ο οποίο είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Να δούμε τα κριτήρια που θα μπουν και πώς θα λειτουργήσει αυτό πλέον επιχειρησιακά σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στο νομό μας. Άλλα θέματα, επιχουρικά ταμεία, τα οποία έχουμε τώρα αναλογιστικές μελέτες, να δούμε τι χάνουμε, τι κερδίζουμε και πώς θα διαμορφώσουμε αυτό το πρόβλημα για τους εργαζομένους. Άλλο ένα ζήτημα είναι πάλι το μισθολογικό. Το ενίο μισθολόγιο είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει όλες οι ομοσπονδίες να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες προτάσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αρνητικά και επιζήμια για τον εργαζόμενο. Δεχόμαστε μεγάλες επιθέσεις γενικότερα και οφείλουμε να είμαστε επαγρύπνεις. Θα κάνουμε μια πορεία, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, στις 9 του μηνός. Θα δώσουμε ψήφισμα στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικότερα διάφορα άλλα θέματα που έχουν προκύψει θα προκύψουν από τα μέλη μας.